Ευλογητός ο Θεός ο Πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπάρθενος ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τεκίνα πορεί χορεύε οικουμένη ακουτιστήσα δόξασον με τ' άγγελων και των ποιμένων βουληθέντα υποθήνε παιδίων νέων των προαιώνων Θεών. Χριστέ το φως των ηθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρούς και πάντως των Αγίων. Αμήν. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, βέβαια καλό θα ήταν σήμερα να κάνουμε ένα θέμα επίκαιρο, γιατί το καλούν οι μέρες των Χριστουγέννων, αλλά και αύριο πρώτα Θεός θα έχουμε την ευκαιρία στη γιορτή και θα πούμε πολλά για τα Χριστούγεννα. Και σήμερα ίσως κάποιες αναφορές πάνω στο θέμα που έχουμε αρχίσει να κάνουμε από την ανθρωπολογία του Γέροντα Πορφύριου. Μπορούν να γίνουν κάποιες αναφορές και στα Χριστούγεννα και στο μυστήριο των Χριστουγέννων, το οποίο είναι το μυστήριο του Θεανθρώπου, του Υιού και Λόγου του Θεού, ο οποίος προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Και μια που μιλάμε για ανθρωπολογία, πρέπει να ξέρουμε ότι ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος, είναι ο τέλειος άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο οποίος είναι, θα λέγαμε, το κλειδί για μας. Το κλειδί του να βρίσκουμε ποιο είναι το φυσιολογικό μας. Έτσι θα δούμε λοιπόν στο Χριστό ότι, ας πούμε για παράδειγμα, ο Χριστός δεν αμαρτάνει. Και αυτό είναι το νορμάλ για τον άνθρωπο. Ενώ, ας πούμε, πολλοί λένε ότι δεν γίνεται να αμαρτάνεις. Είμαστε άνθρωποι, όπως λένε μερικοί και στην εξομολόγηση κιόλας, και όπως όλοι οι άνθρωποι, λένε και εγώ αμάρτησα. Αλλά δεν είναι αυτό, ας πούμε, δικαιολογία για να αμαρτάνουμε. Είναι σαν να λέω ότι δεν γίνεται να αμαρτήσουμε. Γίνεται και του λέει η Αγία Γραφή ότι με τη χάρη του Θεού δεν θα αμαρτήσουμε και μπορούμε να μην αμαρτάνουμε. Αν λοιπόν κάνουμε αυτά που λέει ο Γέροντας Πορφύριος, μπορούμε να μην αμαρτάνουμε. Έλεγε την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε ο Γέροντας Πορφύριος ότι η χριστιανική ζωή φαίνεται δύσκολη. Γιατί όμως φαίνεται δύσκολη, το λέει, διότι θέλουμε να τη συμβιβάσουμε με την κοσμική ζωή. Και φαίνεται πάρα πολύ αυτό, ξέρετε, τώρα τα Χριστούγεννα. Όπου προσπαθούν, δυστυχώς και οι λεγόμενοι χριστιανοί, να κάνουν κοσμικά Χριστούγεννα. Και δεν συμβιβάζεται το πράγμα. Και βγαίνει ένα έκτρωμα, ας πούμε, που κανείς δεν ζει τα Χριστούγεννα και δίνει και λαβή στον πονηρό να τον πειράξει. Και ξέρετε, πάρα πολλοί τσακωμοί και άσχημες καταστάσεις γίνονται τα Χριστούγεννα μέσα στις οικογένειες. Πολύ άσχημη τσακωμή. Βεβαίως ο πονηρός είναι από πίσω. Αλλά και εμείς οι χριστιανοί, ξέρετε, φταίμε, διότι δίνουμε αφορμή. Ο πονηρός δεν μπορεί να μας αναγκάσει να αμαρτήσουμε. Απλώς κάνει προτάσεις πάντοτε. Μας προτείνει το κακό και εμείς το εγκολπωνόμαστε, το ακολουθούμε και αμαρτάνουμε. Δεν έχει δηλαδή ο πονηρός την δυνατότητα να εκβιάσει το αυτεξούσιό μας. Ούτε και κανένας άνθρωπος επίσης. Μπορεί να μας αναγκάσει δηλαδή
να αμαρτήσουμε, να παραβιαστεί το αυτεξουσιό μας. Κανένας. Αν κάνουμε αμαρτίες, να ξέρετε ότι τελικά εμείς είμαστε που λέμε το τελικό ναι στην αμαρτία, το τελικό ok. Και γι' αυτό δεν είναι σωστό να δικαιολογούμαστε. Και δεν υπάρχει εντολή, ας πούμε, που να λέει να δικαιολογήσετε. Και αν χάσαμε τον παράδεισο, ξέρετε, το χάσαμε από τη δικαιολογία. Οπότε ότι δεν θέλαμε να παραδεχτούμε το λάθος μας, να ζητήσουμε συγγνώμη, αλλά αντίθετα θελήσαμε να δικαιολογηθούμε. Και ο Αδάμ τα ρίξε στην Εύα και η Εύα τα ρίξε στο φίδι και κανένας δεν είπε συγγνώμη. Και δυστυχώς και σήμερα το ίδιο γίνεται. Από τα μικρά μικρά παιδιά ακόμα που σου λέει δεν θέλω να πω συγγνώμη, μέχρι και οι μεγάλοι. Πολύ δύσκολο να βρεθεί άνθρωπος να παραδεχτεί το λάθος του και να ζητήσει συγγνώμη. Λοιπόν, η μεγάλη δυσκολία προκύπτει όταν κανείς προσπαθεί να συνδυάσει την κοσμική με τη χριστιανική ζωή και τελικά βλέπει ότι δεν γίνεται. Και τελικά τι γίνεται, ζει κοσμική ζωή. Και φοβάμαι ότι αυτό το πράγμα ήταν που έδιωξε και τους νέους από την Εκκλησία. Δηλαδή, ξέρετε, πριν από ας πούμε 50 χρόνια, 60 χρόνια, γύρω στο 1950, μετά τον πόλεμο, στην Ελλάδα υπήρχε μία άνθηση στα κατηχητικά σχολεία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά, τα οποία πήγαιναν, μάλιστα είχαν κάνει και κάτι εντυπωσιακές παρελάσεις, ίσως έχετε δει φωτογραφίες, στο Παναθηναϊκό στάδιο, γεμάτο το στάδιο από νέους ανθρώπους. Και λέει κανείς, πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, πού είναι τα παιδιά τους. Γιατί αν αυτοί ήταν όντως της Εκκλησίας, θα είχαν και τα παιδιά τους στην Εκκλησία. Γιατί τα παιδιά χάθηκαν. Και σήμερα πας στην Εκκλησία και δεν βλέπεις νέο άνθρωπο, όλο άσπρα κεφάλια είναι. Τι γίνεται. Και οι νέοι είναι στα ναρκωτικά και στα μπαράκια και τέλος πάντων σε μια κατάσταση αθλία, να το πούμε έτσι, πνευματικά. Άλλος με το ποτό, άλλος με το χασίσι κλπ. Κλπ. Φοβάμαι ότι είναι αυτό. Προσπάθησαν κατά το προτεσταντικό πρότυπο να συνδυάσουν χριστιανισμό και κοσμική ζωή. Γιατί οι προτεστάτες, ξέρετε, αυτό λένε. Να κάνεις, να είσαι χαρούμενος έτσι, να κάνεις όλα αυτά και στην Εκκλησία μαζί. Θα κάνεις όλα. Και αυτό το πνεύμα είναι το πνεύμα της εκκοσμίκευσης, το οποίο έχει κυριαρχήσει και σήμερα δυστυχώς υπάρχει. Και δεν μου ντρόπιμο να το πω, έχει μπει και στους ιερείς, για να μην πω και στους αρχιερείς. Και έχουμε και ενορίες που φτιάχνουν κοσμικές εκδηλώσεις, έτσι, χορούς, ας πούμε, θεατρικά, βλέντια, τα οποία δεν είναι η αποστολή της ενορίας. Η αποστολή της ενορίας είναι να λειτουργήσει θεραπευτικά για τις ψυχές των ενωρητών και να αποκατασταθεί μέσα στις ψυχές των ενωρητών η κοινωνία με τον Χριστό. Τότε έστειν η αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή σε τελευταία ανάλυση, να μιλάμε πρακτικά. Γιατί στην Ορθοδοξία μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Και η θεραπεία της ψυχής του ανθρώπου διαγνώσκεται με συγκεκριμένα κριτήρια. Όπως στην ιατρική έχουμε κριτήρια. Πότε ένας είναι υγιής και πότε είναι άρρωστος. Υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα πρωτόκολλα στην ιατρική. Πώς, ας πούμε, αντιμετωπίζεται μια αρρώστια. Και πώς ένας κρίνεται ως υγιής ή ως ασθενής. Δεν μπορεί να πεις υγιή έναν που έχει 40 πυρετό, ας πούμε. Είναι ξεκάθαρο. Ή ένας ο οποίος έχει 20 πίεση. Έχει κάποια συγκεκριμένα ντοκουμέντα, ας πούμε. Θα έχει πίεση μέχρι 14, άντε 15, ας πούμε. Θα έχει πυρετό μέχρι 37, δεν θα έχει παραπάνω. Μιλάμε για συγκεκριμένα μετρήσιμα μεγέθη. Κάπως έτσι είναι και στη θεραπευτική της Εκκλησίας, να ξέρετε. Αλλά στην πατερική θεραπευτική. Όχι, ας πούμε, σε αυτή την καρικατούρα που δυστυχώς υπάρχει, όχι στην Ορθοδοξία, αλλά υπάρχει στον Προτεσταντισμό. Και μας είχε επηρεάσει αυτό το πράγμα. Και στον καθολικισμό. Καρικατούρα υπάρχει, γιατί και εκεί υπάρχει πάρα πολύ κοσμίκευση. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι δυτικοί χριστιανοί, έχουν χάσει τη θεραπευτική αυτή. Ξέρετε γιατί. Ενώ ήταν ορθόδοξη η Ευρώπη. Μέχρι το 1000 περίπου, ήταν ορθόδοξη η Ευρώπη. Και έχουμε πάρα πολλούς ορθόδοξους Αγίους. Να το πούμε πιο ακριβέστερα, μέχρι το 800, όπου έρχεται ο Καρλομάγνος και από εκεί και μετά σιγά σιγά έχουμε αυτή την αλωτρίωση της Ορθοδοξίας στη Δύση.
Χάσανε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι την Ορθοδοξία και χάσανε και θεραπευτική. Γιατί μπήκε η αίρεση. Αλλοιώθηκε το δόγμα, αλλοιώθηκε η σωστή πίστη, οπότε αλλοιώθηκε μετά η συνταγή για τη θεραπεία της ψυχής. Και γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα στη Δύση είναι αθεράπευτοι. Είναι γεμάτοι άγχος, γεμάτοι ψυχολογικά, γεμάτοι κατάθλιψη. Αλλά εμείς οι Ορθοδοξοί δεν δικαιολογούμαστε να έχουμε ούτε άγχος, ούτε κατάθλιψη, ούτε ψυχολογικά, ούτε τίποτα. Και αυτό ακριβώς λέει ο Γέροντας Πορφύριος, ότι όταν αγαπήσεις, λέει, τον Θεό, με το Θείο Έρωτα, φεύγουν τα πάντα, τα ψυχολογικά και όλα αυτά. Και ο άνθρωπος είναι σε πελάγιο ευτυχίας, χαίρεται τη ζωή του πραγματικά. Γιατί ο προορισμός του ανθρώπου είναι να ερωτευτεί τον Θεό, να αγαπήσει τον Θεό. Και τότε η ψυχή βρίσκει αυτό που, για το οποίο είναι φτιαγμένη. Λοιπόν, η Δύση, επειδή έχει χάσει τη θεραπευτική, έχει χάσει τη συνταγή για να αγαπήσει τον Θεό, αν το πούμε έτσι απλά, γι' αυτό και έχει ανθρώπους αθεράπευτους και ανειρήνευτους, δεν έχουν ειρήνη οι Ευρωπαίοι. Αλλά δυστυχώς αυτό το πνεύμα το περάσαμε και σε εμάς. Το δεχτήκαμε εμείς και είμαστε και εμείς μια από τα ίδια, εμείς μπορεί γίναμε και χειρότεροι από αυτούς. Και μας έχει φάει και το άγχος και η αγωνία, γιατί χάσαμε ή μάλλον αφήσαμε αναξιοποίητη αυτή τη θεραπευτική, γιατί εμείς δεν αλλοιώσαμε το δόγμα, έχουμε τη σωστή πίστη, έχουμε τη συνταγή για να θεραπευτούμε, αλλά δεν πάμε να θεραπευτούμε. Και όλα αυτά τα παιδιά που σας μίλησα, γύρω στις 1950, αυτή η γενιά, δυστυχώς μεγάλωσαν με μια τέτοια, ας το πούμε, κατήχηση προτεσταντικού τύπου. Του στυλ ότι ο Θεός αγαπάει τα καλά παιδιά και αθυμώνει για τα κακά παιδιά. Μια τελείως λάθος αντίληψη για τον Θεό. Γιατί ο Θεός δεν αλλάζει. Ο Θεός αγαπάει και τα κακά παιδιά. Όλα τα παιδιά τα αγαπάει. Όλους τους ανθρώπους αγαπάει. Υπήρχε ένα τραγουδάκι που έλεγε, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, και όλα τα καλά παιδιά τα αγαπάει η Παναγία. Το λέγανε στα κατηχητικά. Και έλεγα έτσι, καλά τα κακά παιδιά τα αγαπάει η Παναγία. Και τα κακά παιδιά τα αγαπάει. Αλλά θέλω να πω, όταν είμαστε επηρεασμένοι από τη δυτική νοοτροπία, η δυτική νοοτροπία αυτό λέει, ότι ο Θεός αλλάζει. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος, αλλάζει ο Θεός. Ενώ το σωστό ποιο είναι, ότι ο άνθρωπος πρέπει να αλλάξει. Ο Θεός δεν αλλάζει, ο Θεός είναι αναλύωτος. Είναι αείδιος, όπως λέμε στην θεολογία, δηλαδή είναι πάντοτε ο ίδιος. Προπάντων των αιώνων και εις πάντας τους αιώνας θα είναι ο ίδιος. Εκείνος που πρέπει να αλλάξει, να μετανοήσει, είναι ο άνθρωπος και να μοιάσει στον Χριστό. Αυτό, ας το πούμε, έχασε η Δύση. Γι' αυτό και, ας πούμε, αλλάζουν μόνο εξωτερικά, κάποιες εξωτερικές συμπεριφορές. Αλλά μέσα τους μένουν με αυτή την φθορά και το θάνατο. Στην Ορθοδοξία τώρα, επειδή έχει διασωθεί η σωστή πίστη, έχουμε τα μυστήρια και μπορείς να αλλάξεις οντολογικά, αυτό είναι. Και αλλάζουμε, παιδιά μου, όταν βαφτιζόμαστε, αλλάζουμε. Γινόμαστε άλλου γένους άνθρωποι. Γιατί όμως δεν διαφέρουμε από αυτούς που είναι αβάφτιστοι? Γιατί η ζωή μας είναι αλωτριωμένη. Και έρχεται σαν ένα επικάλυμα πάνω στο καλό αυτό που μας έχει κάνει το Άγιο Πνεύμα, στη χάρη του Θεού δηλαδή, και είναι σαν να μην την έχουμε. Είναι όπως έχεις, ας πούμε, μια τεράστια κατάθεση στην τράπεζα, αλλά δεν πας να την πάρεις. Δεν πας να πάρεις τα λεφτά σου δηλαδή. Οπότε είναι σαν να μην τα έχεις. Ενώ ο Θεός μας έχει κάνει όλη αυτή την τεράστια δωρεά με το βάφτισμα, δηλαδή μας έχει δώσει τον εαυτό του, τη Θεία Χάρη, και μπορείς να κάνεις τα πάντα. Γιατί ο Θεός είναι παντοδύναμος. Και αυτός το έχει δώσει και σε σένα. Εμείς δεν πάμε να το πάρουμε αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός. Δεν ζούμε δηλαδή τη ζωή την εν Χριστώ. Και κάνουμε κάτι, ας το πούμε, τελείως επιφανειακό, τελείως εξωτερικό. Τραγουδάκια κλπ. Και φοβάμαι, επειδή αυτή η γενιά του 50 δεν έζησε αυτή την οντολογική ανακαίνιση, την οντολογική αλλαγή, την αλλαγή στην ουσία μας, στην ουσία της, γι' αυτό χάσαν και τα παιδιά τους μετά. Γι' αυτό η σημερινή γενιά είναι μακριά από τον Θεό, που είναι τα παιδιά αυτών. Γιατί αυτοί οι ίδιοι διώξαν τα παιδιά από την Εκκλησία. Έτσι, όταν οι γονείς, ξέρω πολλούς γονείς οι οποίοι συμβουλεύουν τα παιδιά να κάνουν αμαρτίες. Να κάνουν σχέσεις, ας πούμε, ελεύθερες σχέσεις.
που είναι φουρνία αυτό το πράγμα, ξεκάθαρα. Και είναι μια αμαρτία η οποία, ας πούμε, συγκλονίζει το είναι του ανθρώπου. Και παθαίνει μια ζημιά η ψυχή που αν, ας το πούμε, κάποια στιγμή σταματήσεις, θέλεις περίπου 3 με 11 χρόνια για να αποκατασταθεί η ψυχή. Και αν αποκατασταθεί, δεν αποκατασταθεί όπως ήταν πριν, είσαι ένα ραγισμένο βάζο, ένα σπασμένο και ξανακολλημένο βάζο. Δεν είναι το ίδιο σαν το άσπαστο βάζο. Οπότε, έχει πολύ δίκιο ο Γέροντας που λέει ότι κάνουμε αυτό που είναι πολύ δύσκολο και μάλλον ακατόρθωτο, να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε κοσμική και χριστιανική ζωή. Γι' αυτό και έλεγε θα πρέπει να ξεπεράσουμε τη μέση οδό και να μην αμαρτάνουμε, παιδιά. Βλέπετε, το λέει και ο Γέροντας που είναι φωτισμένος με το Άγιο Πνεύμα και παίρνουν απάντηση όλοι αυτοί που λένε δεν γίνεται να μην αμαρτάνεις και ότι σαν άνθρωποι που είμαστε αμαρτάνουμε. Έτσι, μπορείς να μην αμαρτάνεις. Πότε όμως, όταν έχεις σωστή ζωή, ένα Αγίο Πνεύματι και έχεις ενεργοποιημένο το Άγιο Πνεύμα μέσα σου και αν το πούμε απλά πηγαίνεις και παίρνεις αυτά που δικαιούσε, δωρεάν βέβαια, δεν έκανες τίποτα, στα έδωσε ο Θεός. Είναι ο πατέρας σου. Ο πατέρας φροντίζει για τα παιδιά, έτσι δεν είναι. Και ο σαρκικός ο πατέρας πολλές φορές αφήνει περιουσία στα παιδιά, χωρίς να έχουν κάνει τίποτα τα παιδιά για τον πατέρα. Ο πνευματικός πατέρας ο Θεός μας έχει δώσει άπειρη περιουσία. Έλεγε μάλιστα ο Γέροντας ότι δεν πρέπει να ακολουθούμε αυτή τη μέση οδό του χριστιανισμού, αυτό που λέει ο κόσμος, έτσι. Σου λέει μην είσαι φανατικός, όχι πολύ μέσα στους παπάδες, έτσι, όχι ακραία πράγματα, μην είσαι κολλημένος κλπ. Έτσι, να είσαι με μέτρο στην εκκλησία, με μέτρο στους παπάδες, με μέτρο στα μυστήρια. Όχι, αυτό είναι τελείως λάθος. Γιατί ο Θεός, καταρχήν ο Θεός δεν έχει μέτρο, έτσι, ο Θεός είναι άπειρος. Επομένως, όσο και να πας στον Θεό, ποτέ θα τον φτάσεις στην πληρότητά Του. Γιατί είναι άπειρος, δεν τελειώνει ποτέ ο Θεός. Όσο και να πάρεις από τον Θεό, πάλι θα αισθάνεσαι ότι υπάρχει κι άλλο. Και εκεί που νομίζεις ότι τον έχεις τον Θεό, εκεί δεν τον έχεις. Γιατί δεν τον χωράς όλον. Επομένως, τι μέτρο να βάλεις. Το μέτρο, αν θέλετε, είναι αυτό που λέει ο Ιωάννης Κλίμακος, να μην σταματάς ποτέ να ανεβαίνεις. Αυτό είναι το μέτρο. Να μην σταματάς να επεκτείνεσαι, να ανοίγεσαι συνεχώς προς τον Θεό. Κάποιος τον ρώτησε, μήπως θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Κάποιος τον ρώτησε, τον Γέροντα, πώς μπορούμε, παππούλη μου, να αγαπήσουμε τον Χριστό. Η αγάπη μας προς τον Χριστό, παιδί μου, πραγματοποιείται ως εξής. Σηκώνουμε τον εσωτερικό μας εαυτό προς τον Θεό και τον επικαλούμαστε. Έτσι, η πρώτη κίνηση. Τον εσωτερικό σου εαυτό, το εσωτερικό σου είναι, το νου σου δηλαδή, αυτό θέλει να πει ο Γέροντας, γιατί το εσωτερικό μας είναι η ψυχή μας και η ψυχή της ψυχής μας είναι ο νους. Λοιπόν, αυτό λέει πρέπει να το ανεβάσεις τον Θεό. Να το πάρεις από τα γη, να το πάρεις από το σώμα, να το πάρεις από την ύλη, από τα χρήματα, από τη μάταιη δόξα του κόσμου που είναι κολλημένος και επιδιώκει τα μπράβο μπράβο των ανθρώπων και να τον ανεβάσεις στον Θεό. Και τον επικαλείσαι με το νου. Ο νους έχει μέσα και λόγο. Είναι ο λεγόμενος ενδιάθετος λόγος. Έχετε δει μερικές φορές που κουβεντιάζουμε τον εαυτό μας, έτσι σαν να υπάρχει μια φωνή μέσα μας, όντως υπάρχει. Η εσωτερική φωνή με την οποία και μπορούμε να προσευχόμαστε. Με αυτή τη φωνή λοιπόν, κάνουμε την καλύτερη προσευχή. Επικαλούμαστε τον Θεό αφού σηκώσουμε το είναι μας προς Αυτόν και συγχρόνως, κοιτάξτε, βλέπουμε και γύρω μας τη φύση, τη δημιουργία, όλα αυτά τα θαυμάσια του σύμπαντος που έχει κάνει ο Θεός για μας. Και τα αγαπάμε, λέει ο Γέροντας. Τη φύση, τα δέντρα, τα λουλούδια, τα πουλιά, τις μέλισσες, τα άνθη, τη θάλασσα, τα ψάρια, τα άστρα, το φεγγάρι, τον ήλιο και τα τόσα άλλα υπέροχα δημιουργήματά Του. Τα βλέπεις και αυτά, αλλά δεν μένεις αυτά,
στρέφεις τον νου σου προς τον Θεό. Γιατί πίσω από αυτά υπάρχει ο Θεός που τα έφτιαξε. Δεν τα κάνεις είδωλα. Και δοξάζοντάς τον Θεό που έφτιαξε όλα αυτά, αγωνίζεσαι να τον αγαπήσεις. Γιατί να τον αγαπήσεις τώρα? Επειδή νιώθεις ευγνωμοσύνη, θες κάτι να του ανταποδώσεις. Γιατί καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά ο Θεός δεν τα έκανε για τον εαυτό του. Ο Θεός έχει μια άπειρη μακαριότητα και δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο για να ευχαριστείται ακόμα περισσότερο. Δεν του λείπει τίποτα το Θεό, ούτε του λείπει. Αλλά αν έκανε όλο αυτό το σύμπαν, το έκανε για τον άνθρωπο. Και λέει ωραίο ο Μέγας Βασίλης ότι φτιάχνει πρώτα το παλάτι, όλο αυτό το σύμπαν, και τελευταίο βάζει τον πρίγκιπα, τον άνθρωπο, μέσα στο παλάτι για να αναπαυτεί. Είναι πολύ ωραία εικόνα αυτή. Ενώ θα μπορούσε να μας πετάξει, ας πούμε, σε μια γωνιά εκεί πέρα, με τα ελάχιστα, όπως κάνουμε εμείς, ας πούμε, στους συνανθρώπους μας πολλές φορές. Όχι, ετοιμάζει ολόκληρο σύμπαν, που δεν μπορείς και να το δεις ολόκληρο, και μέσα στη γη, ας πούμε, έφτιαξε όλα αυτά τα ωραία πράγματα, για να μπει ο άνθρωπος και να εφρανθεί και να δει πίσω από αυτά τον Θεό που τον αγαπάει. Λένε μερικοί, έβαλε ο Θεός το όνομά του πουθενά. Να πιστέψουμε ότι υπάρχει. Το έχει βάλει. Αλλά δεν το έχει γράψει με γράμματα κάποιας γλώσσας. Το έχει γράψει με όλη αυτή τη σοφία και το μεγαλείο και την ομορφιά του σύμπαντος. Πρέπει να είσαι τελείως τρελός για να πεις ότι αυτά γίνανε από μόνο τους. Εδώ τι γίνεται από μόνο? Τίποτα δεν γίνεται από μόνο του. Ένα στυλό, ας πούμε, δεν πάει να γίνει από μόνο του ποτέ, έστω και σε 3 εκατομμύρια χρόνια. Είναι δυνατόν ποτέ όλο αυτό το τέλειο πράγμα να γίνει από μόνο του? Να λοιπόν, πως ο Θεός έχει βάλει το όνομά του. Αλλά πρέπει να έχεις κάποια μάτια, ας πούμε, καθαρά λίγο για να το δεις. Αν έχεις μάτια που είναι θολωμένα και τυφλωμένα από τα πάθη, βέβαια δεν βλέπεις τίποτα. Και κολλάς στα πράγματα αυτά καθεαυτά και γίνεσαι ειδωλολάτρης. Όταν λοιπόν τα αγαπήσουμε όλα αυτά, όπως λέει ο γέροντας, τότε η αγάπη μας ανεβαίνει στο δημιουργό μας. Περνάς πίσω από αυτά και αγαπάς αυτό που τα έφτιαξε. Από αγάπη για σένα. Και λες, για κοίταξε, αυτός ο τέλειος νους, ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο Χριστός, γιατί ο Χριστός τα έχει φτιάξει όλα αυτά. Τι έκανε για μένα και τι μπορώ να κάνω εγώ για αυτόν? Και αρχίζεις πλέον να μπαίνεις στη διαδικασία της ευγνωμοσύνης, της ευχαριστίας και της ανταπόδοσης. Και αρχίζεις λοιπόν και εσύ να σκέφτεσαι πώς μπορείς να τον αγαπήσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση, λέει ο γέροντας λοιπόν, για να αγαπήσουμε τον Δημιουργό, είναι η αγάπη των δημιουργημάτων. Αλλά ακόμα περισσότερη πρέπει να είναι η αγάπη μας προς τον συνάνθρωπό μας, που είναι το κορυφαίο δημιούργημα. Πάλι δημιούργημα είναι και ο συνάνθρωπος, αλλά είναι το κορυφαίο. Και κανείς βλέπει την αγάπη στο Θεό, το Θεού σε αυτόν, στον κάθε άνθρωπο, στο πρόσωπο των άλλων. Για σκεφτείτε να είχαμε απομόνωση, ο καθένας να ήταν μόνος του, να μην υπήρχε άλλος άνθρωπος. Να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε, να δείξουμε την αγάπη μας ο ένας τον άλλον, να εξυπηρετήσουμε ένας τον άλλον, να πούμε τον πόνο μας αν θέλετε ακόμα, τη στενοχώρια μας κλπ. Λοιπόν, πόσο θα ήταν ανιαρή η ζωή μας, για να μην πω ότι θα τρελαινόμαστε. Ξέρετε, υπάρχει μια τιμωρία στις φυλακές που λέγεται λευκό κελί. Σε βάζουν σε μια τέλεια απομόνωση. Σου δίνε με φαγητό κλπ. Αλλά δεν μιλάς με κανέναν. Είναι φοβερό. Και πολλοί τρελαίνονται από αυτό. Λοιπόν, ο Θεός δεν κάνει τέτοια πράγματα. Και η μεγάλη του αγάπη φαίνεται ακριβώς το ότι μας βάζει να είμαστε σε κοινωνία με τους άλλους. Και μέσα στην εκκλησία πάλι βλέπετε, δεν είμαστε μόνοι μας. Και μέσα στο μοναστήρι και παντού και μέσα στην έρημο ακόμα. Ποτέ δεν είσαι μόνος. Ο Θεός σε βάζει σε μια κοινωνία. Και σωζόμαστε εν κοινωνία, σωζόμαστε εν εκκλησία, σωζόμαστε όλοι μαζί, δεν σωζόμαστε ατομικά ο καθένας. Και χαιρόμαστε όλοι μαζί αυτή την σωτηρία, μέσα στη λειτουργία, μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό λέει ο γέροντας,
Θα πρέπει να πραγματοποιούμε επισκέψεις στα νοσοκομεία, στις φυλακές, στα ορφανοτροφεία, στα γυροκομεία κλπ. Και για αυτό το σκοπό και μόνο θα πρέπει να γίνονται αυτές. Για ποιο σκοπό? Για να αγαπήσουμε τους άλλους και μέσα από τους άλλους τον Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν πρέπει να πας εκεί πέρα για να κάνεις επίδειξη φιλανθρωπίας. Όπως κάνουν μασόνοι, οι ρότεροι κλπ. Δηλαδή φιλανθρωπικοί σύλλογοι είμαστε. Αλλά ουσιαστικά η προβολή είναι του εαυτού τους. Έτσι, γιατί δεν μπορείς να πας εκεί σωστά και να δείξεις σωστή αγάπη αν δεν αγαπάς τον Χριστό. Και όλοι αυτοί το ξέρουμε ότι δεν αγαπούν τον Χριστό, γιατί φαίνεται αυτό το πράγμα από τα πιστεύω τους. Λοιπόν, την ταπείνωση και την αγάπη και τη μετάνοια και την υπακοή, όλα αυτά που τα δίδασκε ο Γέροντας, τα είχε ζήσει πρώτα ο ίδιος. Και βέβαια μετά τα έζησε μέχρι τέλους της ζωής του. Δεν τα έλεγε μόνο, αλλά και ο ίδιος τα εφάρμοζε. Και τα έλεγε διότι το φώτιζε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο φώτισε και τους αρχαίους πατέρες και λέγανε ακριβώς τα ίδια πράγματα, και ο Γέροντας και αυτοί. Ο κάθε άνθρωπος, αλλά και όλη η δημιουργία, ζητάει τον Θεό, ζητάει τον ουρανό. Λέει ο Απόστολος Παύλος κάτι, «Πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε». Όλα έχουν δημιουργηθεί δι' αυτού, δι' του Θεού δηλαδή, δι' του Χριστού και εις αυτόν και με σκοπό τον Χριστό. Δηλαδή, όλα γίνανε από τον Χριστό και όλα πηγαίνουν στον Χριστό. Όλα τα όντα στρέφονται προς τον Θεό. Όλη η πλάση, όλη η κτήση και οι άλογοι ακόμα, αλλά και οι άνθρωποι, όταν λειτουργούν σωστά, φυσιολογικά, στρέφονται προς τον Δημιουργό. Όταν λειτουργούν αφύσικα και διεστραμμένα, τότε στρέφονται εναντίον του Θεού. Έλεγε ο Γέροντας, ο άνθρωπος ζητάει στον ουρανό τη χαρά και την ευτυχία. Ζητάει το αιώνιο μακριά από όλους και από όλα. Ζητάει να βρει τη χαρά στον Θεό και όταν βρει τον Θεό τότε καλύπτει όλες τις ανάγκες και ησυχάζει. Η ψυχή αν δεν βρει τον Θεό, ξέρετε, δεν ησυχάζει ποτέ. Ο άνθρωπος που δεν έχει βρει τον Θεό είναι ανειρήνευτος. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει ποτέ. Και είναι μάταιες όλες αυτές τις προσπάθειες οι κοσμικές. Που σου λένε να είσαι αισιόδοξος, να είσαι χαρούμενος, κοίτα μπροστά. Τελείως ανθρώπινες συμβουλές. Πουθενά ο Χριστός. Δεν θα το καταφέρεις ποτέ. Μπορεί για λίγο κάτι να ψες το καταφέρεις, αλλά ποτέ δεν θα βγεις από αυτό το κλειό του θανάτου. Γιατί μόνο ο Χριστός νίκησε τον θάνατο. Ο Θεός είναι μυστήριο, λέει ο Γέροντας. Είναι σιωπή, είναι άπειρος, είναι το παν. Βλέπετε κάτι ωραία πράγματα που λέει ο Γέροντας. Ο Θεός λέει είναι σιωπή. Ο Θεός είναι το παν. Αν βρήκες το Θεό, βρήκες τα πάντα. Δεν σου λείπει τίποτα. Την τάση της ψυχής για τον ουρανό την έχει όλος ο κόσμος. Όλοι οι άνθρωποι τελικά ξέρετε το Θεό να ζητάνε. Ακόμα και αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχει, το Θεό ψάχνουν και αυτοί. Όλοι ζητάνε κάτι το ουράνιο. Να, γιατί ας πούμε υπάρχει και αυτή η αναζήτηση του απόκριφου. Και είναι και της μόδας σήμερα και... Νέοι άνθρωποι και μικρά παιδιά τώρα μπλέκουν στα δίκτυα της μαγείας και του σατανά. Σου λέει να μάθουμε και αυτά, να έχουμε εμπειρίες. Ναι, αλλά τι εμπειρίες είναι αυτές που θέλεις που θα έχεις? Γιατί υπάρχουν και σατανικές εμπειρίες. Ο άνθρωπος αναζητάει το υπερφυσικό. Αλλά δεν θα αναπαυτεί παρά μόνο στον Χριστό και όχι στον σατανά.
Σε αυτόν λοιπόν, λέει ο γέροντας, τον Θεό δηλαδή, στρέφονται όλα τα όντα, έστω και ασυνειδήτως, και χωρίς να το συνειδητοποιούν. Τελικά όλοι οι άνθρωποι αναζητάνε τον Θεό και όπως έλεγε ο Γκέτε, και είναι ωραίο αυτό ότι τελικά λέει, είναι μια συνεχής πάλι μεταξύ πίστεως και απιστίας αυτή η ανθρώπινη ζωή. Αλλά βεβαίως στην Ορθοδοξία είναι κρίμα να περάσει μια ζωή παλεύοντας. Θα πρέπει να προχωρήσεις, να αποδεχτείς, να πιστέψεις, και αυτό θέλει ο Χριστός. Να πιστέψεις και να χαρίσει αυτή τη ζωή της πίστεως και τη ζωή του Θεού. Εκτός όμως που ο Θεός είναι μυστήριο και ο άνθρωπος είναι μυστήριο. Και έχει μέσα του, έλεγε ο γέροντας, όλο το καλό και όλο το κακό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Έχει μέσα του, λέει ο γέροντας Πορφύριος, ο άνθρωπος, όλο το καλό και όλο το κακό από τον Αδάμ μέχρι σήμερα. Και αυτό βλέπετε η σύγχρονη βιολογία, ας πούμε, το επιβεβαιώνει, γιατί έχουμε μέσα μας το DNA, το οποίο είναι οι πληροφορίες όλων των προγόνων μας, καταγραμμένες μέσα στο DNA. Βιολογικά δηλαδή, καταγραμμένες. Γι' αυτό, έλεγε ο γέροντας, θα πρέπει να αποθάνουμε κατά τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούμε το νέο. Τα έχεις όλα μέσα σου, και το καλό και το κακό, αλλά θα πρέπει να πεθάνεις προς το κακό, ως προς το κακό. Και βεβαίως αυτό δεν το λέει από μόνος του, γιατί έχει διαβάσει και το Ευαγγέλιο και έχει φωτιστεί και από το Άγιο Πνεύμα, που το λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί ξεκάθαρα και ο Χριστός μας το λέει, ότι πρέπει να αρνηθούμε τον εαυτό μας, να σηκώσουμε το σταυρό μας και να νεκρωθούμε ως προς τον κόσμο και ως προς τον παλαιό άνθρωπο και ως προς τα πάθη μας. Γιατί ναι, μεν έχεις και όλο το κακό, αλλά πρέπει να νεκρωθείς ως προς το κακό. Αλίμονα, ας πούμε, περάσει μια ζωή έτσι, ζώντας με το καλό και με το κακό, με μια συνεχή, ας το πούμε, ταλάντευση, μια να είσαι πάνω, μια κάτω. Μπορεί να συμβεί δυστυχώς και αυτό, όταν κανείς δεν προχωρήσει αποφασιστικά. Ήταν ένας γέροντας ασκητής στους Αγίους Τόπους, ο οποίος τώρα είναι Άγιος, είναι άφθαρτος, Ιωάννης λεγόταν, Ρουμάνος. Αν μπορείτε να πάτε στους Αγίους Τόπους, στο μοναστήρι του Χοτζεβά είναι το σκήνομά του και θα δείτε που είναι ολόσωμο. Και μάλιστα έχει και τα γένια του ακόμα. Λοιπόν, όταν ζούσε αυτός ο άνθρωπος εκεί στο μοναστήρι του Χοτζεβά, που είναι σε μια χαράδρα άνυδρη, τελείως ξερή χαράδρα, έξω από το Ιεροσόλυμα, πήγαινε στις σπηλιές των ασκητών, των παλιών ασκητών. Υπήρχαν περίπου 3.000 ασκητές εκεί πέρα, στον 4ο αιώνα. Και μετά ήρθαν οι Πέρσες και τους έσφαξαν τον 6ο αιώνα. Και είναι μάρτυρες βέβαια για αυτήν. Και αυτός τώρα ο σύγχρονος Άγιος, που σας είπα είναι άφθαρτος, έλεγε για αυτούς την ωραία έκφραση, αυτοί λέει ήταν αποφασισμένοι. Ήταν άνθρωποι αποφασισμένοι. Γιατί για να πας να μείνεις εκεί πέρα βέβαια θέλει να έχεις απόφαση. Να πεθάνεις για τον Χριστό αν χρειαστεί. Και αυτό θέλει ο Χριστός μας, όταν μας λέει να αρνηθείτε τον εαυτό σας και να άρετε το σταυρό σας. Να είστε αποφασισμένοι δηλαδή και να πεθάνετε ακόμα. Παρά να με αρνηθείτε. Παρά να κάνετε κάτι που θα είναι αντίθετο με την ιδιότητά σας ως χριστιανών. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά, ξέρω και πόση ώρα έχουμε ακόμα λίγη ώρα, καταρχήν την ιστορία του ανθρώπου και τα στοιχεία που είναι του, από τι αποτελεί το άνθρωπος. Με βάση το γέροντα Πορφύριο,
Και με βάση και την, αν θέλετε, τη γενικότερη ορθόδοξη ανθρωπολογία. Λοιπόν, ο άνθρωπος καταρχήν είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Και λέει ο Γέροντας ότι υπήρχε προαιώνια στη σκέψη του Θεού. Δηλαδή, βεβαίως ο άνθρωπος έχει μία αρχή, βιολογική αρχή, δεν προϋπάρχει ούτε η ψυχή, ούτε φυσικά το σώμα, αλλά έχουμε αρχή από τη στιγμή της συλλήψεως και παίρνουμε το σώμα από τους γονείς μας και την ψυχή από τον Θεό, η οποία δημιουργείται αμέσως με τη σύλληψη. Γι' αυτό και ένα έμβριο, ας πούμε, δύο κυττάρων, τεσσάρων κυττάρων είναι πάλι άνθρωπος, με ψυχή. Και δεν μπορεί να το πετάξεις, είναι φόνος. Λέει λοιπόν ο Γέροντας ότι οι άνθρωποι δεν γεννηθήκαμε τώρα, την ημέρα της συλλήψεως, αλλά υπήρχαμε απ' αρχής στη σκέψη του Θεού. Απ' αρχής σημαίνει προπάντων των αιώνων. Όχι βέβαια βιολογικά, αλλά αν θέλετε πνευματικά εν μυστηρίο, στη σκέψη του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν έχει παρελθόν και παρόν και μέλλον, όλα είναι μπροστά του παρόν, ένα αιώνιο παρόν. Υπήρχαμε λοιπόν απ' αρχής στη σκέψη του Θεού και πλαστήκαμε κατ' εικόνα την καθομοίωσή Του. Και ο Θεός μας συμπεριέλαβε στην Εκκλησία Του, που είναι η Αγία Τριάδα. Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ ωραίο. Η πρώτη Εκκλησία είναι η Αγία Τριάδα. Τα τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, είναι μια κοινωνία προσώπων, τέλεια, αγαπητική, όπου το ένα πρόσωπο ζει μέσα στο άλλο και το ένα πρόσωπο ζει για το άλλο και όπως λέμε αλληλοπεριχωρούνται, το ένα πρόσωπο χωράει μέσα στο άλλο. Είναι όμως διακριτά, ξεχωριστά. Δεν αναμειγνύονται, δεν αλλοιώνονται, αλλά είναι και τέλεια ενωμένα. Πώς γίνεται, είναι μυστήριο. Γι' αυτό είναι τρία πρόσωπα, αλλά είναι ένας Θεός. Έχουν την ίδια ουσία, την ίδια θέληση, την ίδια ενέργεια. Για την ακρίβεια, ταυτή θέληση, ταυτή ενέργεια. Ταυτότητα. Ακριβώς το ίδιο. Και τώρα η μεγάλη αγάπη του Θεού ποια είναι, ότι σε αυτή την κοινωνία την τέλεια των τριών προσώπων βάζει και τον άνθρωπο. Τον εντάσσει σε αυτή την πρώτη, την αρχαίγονη, αν θέλετε, εκκλησία της Αγίας Τριάδος και μας βάζει και εμάς να χαιρόμαστε μαζί με αυτόν. Και εμείς βέβαια που πλαστήκαμε κατ' εικόνα και καθομοίωσή Του και μπήκαμε σε αυτή την εκκλησία, δεν τα αντέξαμε, κάναμε την παρακοή και φύγαμε από την εκκλησία, την πρώτη αυτή εκκλησία και χάσαμε αυτή την κοινωνία με την Αγία Τριάδα. Και πάλι ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε και στέλνει τον Υιό Του, το μονογενή, το γεγονός το μεγάλο που γιορτάζουμε τώρα και παίρνει ανθρώπινη φύση και κάνει πλέον μια ένωση στον εαυτό του, του ανθρώπου με τον Θεό, η οποία λέγεται ένωση υποστατική. Δηλαδή μέσα στην υπόστασή του, μέσα στο πρόσωπό του, προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Και γίνεται μια τέλεια ένωση του Θεού με τον άνθρωπο, η οποία πλέον δεν μπορεί να διασπαστεί ποτέ. Πήρε ο Θεός τον άνθρωπο μέσα στην υπόστασή του, μέσα στον εαυτό του. Και πλέον δεν μπορούμε να χωριστούμε από τον Θεό ως ανθρώπινη φύση. Βεβαίως ο καθένας προσωπικά μπορεί να χωριστεί όταν κάνει παρακοή, όταν δεν τηρεί το θέλημα του Θεού. Μπορεί να πει όχι στον Θεό. Αλλά όποιος θέλει μπορεί να είναι αιώνια ενωμένος μαζί του. Και κανένας δεν μπορεί να τον εμποδίσει να είναι μαζί με τον Χριστό. Αυτό είναι το μεγαλείο. Γι' αυτό δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα, ούτε αντίχριστο, ούτε χαράγματα, ούτε τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να μας χωρίσει από τον Χριστό, αν εμείς δεν χωριστούμε από μόνοι μας.
Μας ξανενώνει λοιπόν τώρα και μας ξαναβάζει στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδος στο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη γιορτή τα Χριστούγεννα. Γιατί ακριβώς δίνεται η δυνατότητα στον άνθρωπο να ξαναμπεί στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Σε αυτή την πρώτη Εκκλησία που είχε μπει και ο Αδάμ και η Εύα. Και καλούμαστε τώρα να γίνουμε κατά χάρη άκτιστοι. Να μοιάσουμε στον Θεό και να μετέχουμε κι εμείς στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Έλεγε ο Γέροντας, και με αυτό να κλείσουμε, ότι την αιώνια Εκκλησία αποτελούν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Στη σκέψη και στην αγάπη του Τριαδικού Θεού υπήρχαν από αρχής και οι άγγελοι και οι άνθρωποι. Εμείς οι άνθρωποι δεν γεννηθήκαμε τώρα, μέσα στην παντογνωσία του Θεού υπήρχαμε πρώτων αιώνων. Σκοπός της ενανθρώπισης του Σωτήρος είναι να επανεισαγάγει τους ανθρώπους στην πρώτη Εκκλησία, δηλαδή στην Αγία Τριάδα. Γι' αυτό ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Αυτό είναι το νόημα του Χριστουγέννου. Για να κάνει τον άνθρωπο Θεό, να τον ξαναβάλει σε αυτή την πρώτη Εκκλησία, στην Αγία Τριάδα. Γι' αυτό και έλεγε ο Γέροντας, η αγάπη του Θεού μας έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωσή Του. Μας συμπεριέλαβε στην Εκκλησία, παρότι γνώριζε την αποστασία μας. Και μας έδωσε τα πάντα για να μας κάνει και εμάς Θεούς κατά χάρη και δωρεάν. Εν τούτης εμείς, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας μας, χάσαμε το αρχαίγωνο κάλλος, την αρχαίγωνη δικαιοσύνη και αποκοπήκαμε από την Εκκλησία. Χάσαμε την πρώτη κοινωνία με τον Θεό. Και έξω από την Εκκλησία, μακριά από την Αγία Τριάδα, χάσαμε τον Παράδεισο και χάσαμε το Πάνω. Έξω όμως από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό η σπλαχνική καρδιά του Θεού Πατέρα μας δεν μας άφησε πάλι έξω από την αγάπη Του. Άνοιξε για μας πάλι τις πύλες του Παραδείσου, επεσχάτων των χρόνων και φανερώθηκε εν σαρκή. Με τη Θεία Σάρκωση του Μονογενού Υιού και Θεού φανερώθηκε πάλι στους ανθρώπους το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Έτσι προπάντων των αιώνων έχει σχεδιάσει ο Θεός τη σωτηρία μας μέσα από τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, «Ομολογουμένος μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριο». Ποιο είναι το της ευσεβίας μυστήριο? «Εσαρκώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεση, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη». Έτσι, όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Αυτό είναι το μέγα της ευσεβίας μυστήριο, το οποίο επιτέλεσε ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Να μείνουμε σε αυτά. Και δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε. Αν υπάρχει κάτι, αλλιώς θα τα πούμε πάλι την άλλη φορά, η οποία δεν θα είναι το άλλο Σάββατο, σας το λέω έτσι εκ προημίου, γιατί έχουν μια γιορτή εδώ. Θα είναι μετά 15 μέρες πάλι, πρώτα ο Θεός. Δηλαδή, είναι, να δούμε εδώ πόσο θα έχει. Σήμερα έχουμε 11, 18, είναι ανήμερα Χριστούγεννα 25, ούτε και τότε θα μπορούμε μάλλον. Ανήμερα και μετά είναι ανήμερα πρωτοχρονιά, οπότε δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε τότε. Θα είστε εδώ, ανήμερα πρωτοχρονιά, μπορούμε να κάνουμε Χριστούγεννα, ας τα αφήσουμε. Εντάξει, οπότε ας το πούμε τότε, ναι, λέει Δημήτρη. Γιατί σε κάποιο ψαλμό λέμε ουδείς γάρα αναμάρτους είμαι εσύ εγώ δυνάμενο. Δηλαδή μόνο ο Θεός μπορεί να είναι αναμάρτος. Ναι, γιατί εμείς
Δεν φυλάμε το βάφτισμα. Βαφτιζόμαστε μικροί, δεν είναι βέβαια αυτό, θα λέγαμε, αιτία. Και μεγάλοι να βαφτιζόμαστε πάλι, δεν μπορούμε να κρατήσουμε τέλεια καθαρότητα. Δεν έχουμε και την απαιτούμενη ωριμότητα. Βλέπετε και οι Άγιοι, ας πούμε, έχουν μια πορεία. Δεν γίνονται αμέσως ξαφνικά Πανάγιοι. Λοιπόν, και γι' αυτό το λέμε. Κανένας δεν είναι τελείως αναμάρτητος και όλοι οι Άγιοι έχουν αμαρτίες. Και ακόμα, ας το πούμε, και η Παναγία έχει κάποια ελαχιστότατα πράγματα, τα οποία βέβαια καθαρίστηκαν από τη στιγμή που δέχτηκε μέσα της τον Θεό. Ναι, γι' αυτό το λέμε. Αλλά από τη στιγμή που κανείς μετανοήσει πραγματικά, μετά μπορεί να μην αμαρτάνει. Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Όταν ενεργοποιηθεί η χάρη του Θεού μέσα μας, καθαριστούμε τα πάθη μας, τα οποία δυστυχώς μας τα τρέφουν οι γονείς μας αρχικά, και μετά και η κοινωνία και το συγγενικό περιβάλλον και μετά και εμείς οι ίδιοι. Όταν μετανοήσουμε πραγματικά, μετά σταματάμε να αμαρτάνουμε. Γι' αυτό άλλωστε και εξομολογούμαστε, ξέρετε, εξομολόγηση σημαίνει ότι έχεις αποφασίσει να μην ξαναμαρτήσεις, ακόμα και αν χρειαστεί να πεθάνεις. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Να έχουμε τέτοια απόφαση που καλύτερα να πεθάνουμε παρά να ξαναμαρτήσουμε, να ξανακάνουμε τα ίδια. Γι' αυτό βλέπετε και οι πρώτοι χριστιανοί την κάνουν δημόσια, την εξομολόγηση. Γιατί ήταν αποφασισμένοι να ξαναμαρτήσουν και δεν τρεπόντουσαν να τα πούν και δημόσια. Ήταν μια δημόσια ομολογία και δημόσια καταδίκη της προηγούμενης ζωής τους. Έτσι. Εντάξει, Δημήτρη. Πριν είχατε πει ότι ο Θεός ξέρει ή ήταν στο σχέδιό του, ας πούμε, ότι θα μας πλάσει ή θα φύγουμε εμείς από το παράδεισο κτλ. Με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, δεν καταπατάει την ελευθερία μας. Επειδή γνωρίζει, δεν σημαίνει ότι και καθορίζει. Έτσι, ο Θεός προγνωρίζει, αλλά δεν προκαθορίζει. Έτσι, ξέρει, ας πούμε, ο Θεός ότι εσύ θα κινηθείς, ας πούμε, καλά, θα μετανοήσεις και θα σωθείς. Αλλά δεν σημαίνει αυτό, επειδή το ξέρει ο Θεός, ότι είσαι αναγκασμένος εσύ να το κάνεις, επειδή γνωρίζει αυτό ο Θεός. Εσύ το κάνεις από μόνος σου, ελεύθερα. Ή ο Ιούδας, ας πούμε. Ήξερε ο Θεός ότι θα αμαρτήσει, έτσι. Αλλά δεν ήταν αναγκασμένος να αμαρτήσει. Το έκανε από μόνος του, ελεύθερα. Απλώς ο Θεός το έβλεπε, γιατί σας είπα, στο Θεό δεν υπάρχει μέλλον, ούτε παρελθόν. Έτσι υπάρχει ένα αιώνιο παρόν. Δεν μπορούμε και απόλυτα να το καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Δεν έχουμε παραστάσεις. Τι θα πει, όλα είναι ανοιχτά μπροστά μας. Ούτε και αυτή η έκφραση ακόμα προγνωρίζει, γιατί ο Θεός δεν έχει προ και μετά. Έτσι, τα γνωρίζει όλα. Αλλά ότι είμαστε ελεύθεροι, αυτό είναι απόλυτα σίγουρο. Έτσι. Και ποτέ θα δεν καταπατάει την ελευθερία μας, ποτέ. Βλέπετε, τον βρίζουμε, τον βλασφημούμε, του λέμε όχι και το σέβεται. Θα μπορούσε με το ζόρι να μας αναγκάσει όλους να είμαστε καλοί, δεν θα μπορούσε. Δεν το κάνει. Θα μπορούσε να εμποδίσει ως τον άλλο που θέλει να αυτοκτονήσει. Δεν τον εμποδίσει. Είναι συγκλονιστικό. Ακόμα σέβεται και την ελευθερία του διαβόλου και το αυτεξούσιό του. Έτσι. Θα μπορεί και το διάβολο να το μαζέψει. Τον αφήνει. Το σέβεται την ελευθερία. Ναι. Ευλογείτε. Πάτε, κανένας χριστιανός δεν είναι μόνος. Οι ασκητές που είναι μόνοι εντελώς, δεν το καταλαβαίνω. Και αυτοί δεν είναι μόνοι. Αν δείτε, ας πούμε, στην έρημο, πάντα υπάρχει κοινωνία. Θα πάει και αυτός να κοινωνήσει κάποια στιγμή. Θα πάει στο μοναστήρι να κοινωνήσει. Έτσι. Και όταν προσεύχεται πάλι, με την προσευχή του, κοινωνεί μυστηριακά, μυστικά, με όλους. Προσεύχεται για όλους. Δεν νιώθει μοναξιά δηλαδή. Χριστιανός που νιώθει μοναξιά θα είναι καλός χριστιανός. Δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει εκκλησία, τι σημαίνει Χριστός. Δεν υπάρχουν μερικοί που δεν πηγαίνουν σε μοναστήρια, είναι μόνοι τους εντελώς. Όχι. Γιατί κοινωνούν.
Και αυτοί ακόμα πηγαίνουν και κοινωνούν. Υπάρχει και μια ιστορία στο γεροντικό που λέει εκεί πέρα, το Γιώργο στο γεροντικό, που πηγαίνουν και κοινωνούσαν. Κι αν κατά οικονομία κάποιος, ας πούμε, είναι τελείως μόνος, πάλι θα βρει ο Θεός τρόπο να το κοινωνήσει. Μπορεί και με άγγελο ακόμα να το κοινωνήσει. Πάλι κοινωνία υπάρχει. Ναι, και αυτό. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί Κύριε, Παγιέ Πνεύματι, και νίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Υπαρθένος ημερών των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τεκίν απορρίτως χόρευε οικουμένη ακουτιστήσα δόξα σου με τ' άγγελων και των ποιμένων βουληθέντα επωθήνε παιδίων νέων τον προαιώνο Θεό. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Θεός μαζί μας, παιδιά, βοηθιά μας.